Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 95,1. Σας είπα λίγο πριν στην αρχή ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας, η οποία καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής Πνευμονίας, και στόχοι της καθιέρωσής της είναι να υπενθυμίσει στην κοινή γνώμη ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την θεραπεία της πνευμονίας και να προκαλέσει δράσεις για την καταπολέμησή της. Θα μας βοηθήσει βεβαίως η κυρία Μαλέσκου, που είναι πνευμονολόγος και έχει και άλλη ειδικότητα που θα μας την υπενθυμίσει αμέσως τώρα. Καλό απόγευμα, κυρία Μαλέσκου. Γεια σας. Η ειδικότητα σε σχέση με αυτό που είπατε πριν είναι ενιαία. Είναι θυματιολογία, πνευμονολογία. Και αυτό βεβαίως έχει την ιστορική του σημασία αλλά και την πρακτική του σημασία. Μάλιστα. Ας πούμε πρώτα δύο πράγματα για την ίδια την ειδικότητα της πνευμονολογίας. Βεβαίως. Η ειδικότητα της πνευμονολογίας είναι μία από τις κύριες ειδικότητες στην ιατρική, αναγνωρισμένη σαν κύρια ειδικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και σε άλλες χώρες, με σαφές γνωστικό αντικείμενο και με μία τεράστια και επιδημιολογική και κοινωνική διάσταση στο διεθνές σύγχρονο ιατρικό στερέωμα. Συγκεκριμένα, ας αρχίσουμε από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι οποίες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, είναι οι βροχίτιδες, οι βροχοπνευμονίες, οι πνευμονίες που αναφέρατε προηγουμένως σε όλες τις ηλικίες του ανθρώπου. Και βεβαίως θα πούμε και η θυματίωση και θα πούμε δύο λόγια και αργότερα για αυτή. Ας πούμε δύο λόγια για την πνευμονία που αναφέρατε και που είναι μια κοινή σε όλο τον κόσμο γνωστή πάθηση, η οποία κάποτε της ανακαλύψεως των αντιβιωτικών ήταν μοιραία για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η πνευμονία βέβαια, για να πούμε δύο λόγια μιας και ήταν ένα από τα θέματα τα σημερινά, είναι μια ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί, κυρίως όμως μπορεί να προληφθεί. Υπάρχουν πολλές αιτίες που την προκαλούν, και ιοί και μικρόβια, και υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες πνευμονιών, ή χημικές πνευμονίες και άλλες. Μιλήσατε για τα μικρά παιδιά. Βεβαίως είναι μία πάθηση στις μικρές ηλικίες τρομακτική, θεραπεύεται και με την βοήθεια, οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι θα οδηγήσουν, θα δουν ότι το παιδί τους δεν πάει καλά και θα συνοηθούν με τον παιδίατρό τους ή θα το οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή η οποία θα αποτρέψει το μοιραίο και θα κάνει καλά και τον μικρό και τον μεγαλύτερο ασθενή. Ας πούμε τώρα δύο πράγματα περισσότερα και για τις άλλες ηλικίες. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να με ρωτήσετε κάτι. Όχι, θέλω να κάνετε λίγο το εισαγωγικό σας, να μας δώσετε το πλαίσιο, και μετά θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα παιδιά και γενικότερα αν τα πράγματα τώρα έχουν επιδεινωθεί ίσως στην Ελλάδα της κρίσης. Να βάλουμε λίγο αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, ας πούμε δύο πράγματα πρώτα για την ίδια την ειδικότητα και το φάσμα των νοσημάτων που περιλαμβάνει, που είπαμε πρώτα τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, ερχόμασταν συνεχεία στη θυματίωση, η οποία και να θέλουμε να την ξεχάσουμε δεν μας αφήνει να την ξεχάσουμε. Και εδώ θέλω να πω δύο λόγια, ότι ενώ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήταν η κοινωνική μάστιγα, από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και μετά, και επειδή ανακαλύφθηκαν τα αντιθυματικά φάρμακα, επειδή ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια, υποχώρησε, ακολούθησε μια περίοδος μεγάλης αισιοδοξίας, όμως αυτό ήταν υπερβολική, γιατί μπορεί να ελαττώθηκε η θνησιμότητα, αλλά όχι η νοσηρότητα. Στην πατρίδα μας ήταν και είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, και δεδομένης της κρίσης που βιώνουμε, η οποία δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα τη βιώνουμε, από ό,τι φαίνεται για πολύ, τα πράγματα και εδώ θα χειροτερέψουν. Γιατί εκτός των παραπάνω, η ίδια η νόσος έχει και μια κλινική πολυμορφία. Αυτή η κλινική πολυμορφία μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τους παθολόγους, τους γενικούς γιατρούς. Στα παιδιά ευτυχώς η θυματίωση είναι λίγο σπάνια και εκδηλώνεται κυρίως με άλλες μορφές. Βέβαια στα πολύ μικρά εκδηλώνεται με μηνυγκίτιδα και είναι και θανατηφόρα. Ή τέλος πάντων πολύ σκληρή. Αλλά έχουμε και αυτόν τον κίνδυνο. Στα μεγαλύτερα παιδιά έχει πιο αθώες μορφές. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι
μέχρι να γίνει το εμβόλιο το BCG, που στη χώρα μας ακόμα ισχύει, έχει μια προφυλακτική δράση, γίνεται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η άποψή μας, εμείς οι πνευμονολόγοι, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται σε πολύ μικρότερη ηλικία, γιατί τι γίνεται από την μικρή ηλικία μέχρι να πάει το παιδί στο Δημοτικό, που είναι μια περίοδος ιδιαίτερα επικίνδυνη αν προσβληθεί από το μικρόβιο. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουν το μαντού. Θέλω να υπενθυμίσω στους φίλους συναδέλφους παιδιάτρους, γιατί εκεί απευθύνονται τα παιδιά και καλά κάνουν και απευθύνονται εκεί, θα πρέπει και να ζητούν τη βοήθειά μας όταν τη χρειάζονται. Οι παιδίατροι είναι για τα παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν το μαντού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέχρι να πάνε στην ηλικία των 6 ετών που έχει 7 ετών, που έχει καθιερωθεί στη χώρα μας το εμβόλιο των BCG, που εκεί προηγείται η μαντού. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο. Πείτε που με ρωτήσατε πώς πιστεύω λίγο... ότι θα πάνε τα πράγματα. Ναι, θέλω λίγο. Διαβάζω εδώ κάποια στατιστικά τα οποία θα θέλω να μου τα επιβεβαιώσετε εσείς. Διαβάζω λοιπόν εγώ εδώ ότι όσον αφορά λέει την παιδική πνευμονία, είναι η μοναδική κυριότερη αιτία θανάτου των παιδιών κάτω των 5 ετών παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 18% ή περίπου 1,3 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Επίσης, ένα παιδί πεθαίνει από πνευμονία κάθε 25 δευτερόλεπτα. Τα παιδιά που δεν θυλάζουν, εδώ θέλω να μείνω, έχουν 15 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από πνευμονία. Αυτό ισχύει, κυρία. Κοιτάξτε, βέβαια, καλά θα ήταν σήμερα, εφόσον θέλετε να εστιάσετε στα παιδιά, να έχετε και έναν φίλο παιδίατρο. Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ, δίκιο. Αλλά να σας πω ότι το παγκόσμια είναι ακριβώς αυτό που λέει παγκόσμια, και σκεφτείτε ότι βγαίνει αυτή η στατιστική από χώρες του τρίτου κόσμου, από χώρες που δεν έχουν υγειονομικό σύστημα αυξημένο κλπ. Ευτυχώς, στην πατρίδα μας δεν είμαστε έτσι. Η εμπειρία μου λέει, δεν έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία να σας δώσω, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι η πρόσβαση ακόμα είναι καλή ακόμα. Μάλιστα, είναι μάλιστα. Καλή, είναι εύκολη. Είναι τα παιδιά κατά μεγάλο μέρος εμβολιαζόντουσαν, γι' αυτό και τώρα και από τις κοινωνικές οργανώσεις γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εμβολιαστούν τα παιδιά. Μη με ρωτάτε τι θα γίνει στον εφιάλτη που θα ακολουθήσει αν σκεφτούμε όλη την ανεργία. Ή ρωτήστε με να σας πω. Όχι, θα αν σκεφτούμε όλη την ανεργία και όλες τις συνθήκες, είμαστε στα πρόθυρα του χειμώνα. Δεν ξέρω πόσα σπίτια θα θερμαίνονται. Δεν ξέρω πόσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ταΐζουν τα παιδιά, να τα στέλνουν σωστά στο σχολείο. Δεν ξέρω τι θα γίνουν με τα σχολεία, πόσο θα θερμαίνονται. Τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που κάθε μέρα θα ανοίγει σαν βεντάλια, εφιαλτική βεντάλια. Και δεν ξέρω τι θα παρασύρει. Βέβαια, μέχρι εδώ τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μου περιγράψατε σε αυτό το σχόλιο που διαβάσατε. Mm-hmm. Στην πατρίδα μας θεωρούμε μεγάλη αποτυχία να πεθάνει και μεγάλη ευθύνη να πεθάνει ένα παιδί από πνευμονία. Για μένα προσωπικά μου είναι αδιανόητο. Σημαίνει ότι φταίνε οι άνθρωποι που δεν το οδήγησαν νωρίς. Οι γονείς, ξέρω εγώ, που ήταν σε κατάσταση τέτοια που δεν μπορούσαν να δουν την κατάσταση του παιδιού τους. Φταίνε οι δομές. Ευτυχώς δεν έχουμε θρηνήσει μέχρι στιγμής πολλά τέτοια θύματα. Αυτή είναι η άποψή μου από την περιοχή που ζω. Μάλιστα. Και θα το θεωρούσα και πολύ μεγάλη αποτυχία. Είναι αιτία που πρέπει να προληφθεί, όχι να χάσουμε παιδιά και ανθρώπους από την πνευμονία. Είναι ειδικές αυτές οι μορφές της πνευμονίας που μπορεί να χάσουμε άτομα εξασθενημένα για άλλους λόγους, για άλλα νοσήματα. Επί τη ευκαιρία, μιας και μπαίνουμε στο χειμώνα, θέλω να πω ότι και το εμβόλιο, τα παιδάκια κάνουν το εμβόλιο για το πνευμονιόκο, που είναι ένα από τα κύρια μικρόβια της πνευμονίας. Θα πρέπει να κάνουν, οι παιδίατροι θα τα συμβουλεύσουν, εμείς συμβουλεύουμε τους μεγάλους για το εμβόλιο της γρίπης. Οπότε αυτά σαφώς βελτιώνουν και ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες για μια βαρύτερη μορφή της νόσου. Μάλιστα. Τώρα, αν οι συνθήκες, το ότι άλλαξε ο κόσμος και δεν πέθανε πια από πνευμονία στη χώρα μας, σαφώς εκτός από τα φάρμακα, ήταν το ότι βελτιώθηκε το βιωτικό του επίπεδο. Αν το βιωτικό επίπεδο πέσει στα τάρταρα, φαντάζεστε τι θα γίνει. Αυτό είναι που μας τρομάζει, κυρία Μαλέσκου. Σαφώς. Και μας τρομάζει, και εδώ πρέπει να γίνει ένα δίκτυο, κοινωνικό δίκτυο πια, για να μπορέσει να καλύψει τα κενά που αφήνει η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Και τα ιατρία, αυτά τα ιατρία τα κοινωνικά και οι άλλες δομές, αλλά σήμερα έχουμε εύκολη πρόσβαση, οι άνθρωποι έχουν εύκολη πρόσβαση και προς τα νοσοκομεία και προς τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε κάποιους μήνες, γιατί όλα λίγο πολύ καταραίουν. Ας μην είμαι εγώ ο μάτης των κακών, όχι, αυτός που θα περιγράψω με μαύρα χρώματα, όμως ακόμα πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο να μην έχουμε τέτοια θύματα.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών ειδήσεων. Ωστόσο, όλοι λένε ότι υπάρχει μια επιστροφή, μάλλον μια ραγδαία πτώση του βιωτικού μας επίπεδου. Ναι. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα κέντρα περισσότερα, στην επαρχία λιγότερα. Αυτή είναι και η δική ναι, μου άποψη. Θα λίγες συμβουλές τώρα προς τους γονείς και βέβαια τα περισσότερα θα ρωτάνε και τους παιδιάτρους τους. Mm-hmm. Όλα τα παιδάκια στην αρχή του χειμώνα θα δείξουν. Είναι οι ιώσεις που μεταδίδονται, οι ρινοοί που μεταδίδονται μέσα στα σχολεία τους, στους παιδικούς σταθμούς. Όμως, ο βήχας που επιμένει, η λίμωξη που επιμένει, ο πυρετός που επιμένει, η εικόνα του παιδιού που αλλάζει μορφή, που βυθίζεται, ο πυρετός που φεύγει από τις 2-3 μέρες, το παιδί που δεν τρώει, το παιδί που δεν είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει να έχει άμεση έτσι, επαφή ο γονιός ή αυτός που φροντίζει το παιδί με τον παιδίατρό του, για να προλάβουμε τις καταστάσεις τις χειρότερες. Και ευτυχώς σας λέω, η πρόσβαση στα νοσοκομεία και οι συνάδελφοι νομίζω ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Φτάνει να υπάρχει συνεργασία η καλή με τους γονείς. Τώρα, να πω εγώ, να πιάσω την ευκαιρία και να πω λίγα πράγματα για τις πνευμονίες των μεγάλων. Οι πνευμονίες των μεγάλων, βέβαια οι μεγάλοι είναι καλύτερα σε θέση να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει, να περιγράψουν την κατάστασή τους, να πάνε νωρίτερα στο γιατρό, να απευθυνθούν στους ειδικούς γιατρούς. Mm-hmm. Δεν είναι ο πνευμονολόγος, δεν είναι ο γιατρός της πολυτέλειας, που αφού αποτύχουν όλοι οι άλλοι και αφού χαθεί πολύτιμος χρόνος, μετά θα πάμε εκεί. Ξέρετε, το αντικείμενο της πνευμονολογίας που ξεκίνησα να λέω πριν είναι και το αντικείμενο της προληπτικής ιατρικής. Η φυματίωση, ας πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που υπάρχει, μπορεί να προληφθεί με το μαντού, με τον έλεγχο, με την απλή εικόνα που θα δούμε στην ακτινογραφία θώρακος. Οι συνάδελφοι, οι παθολόγοι, ξέρετε, δεν εκπαιδεύτηκαν πολύ λίγο πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και μιας και αποτελεί ακόμα κοινωνικό πρόβλημα, θα πρέπει να βρίσκουν τον δρόμο για τους πνευμονολόγους στα νοσοκομεία, στα ιατρία, οι άρρωστοι με τα συμπτώματα αυτά του βήχα, τα πτύελα, η δυσφορία, η δύσπνια. Εν συνεχεία, έχουμε τη χρόνια φυσική πνευμοπάθεια. Έχουμε πάρα πολλούς καπνιστές. Εδώ θέλω να συνδέσω τους μεγάλους και τους μικρούς. Κανένας μεγάλος να μην καπνίζει μέσα στο σπίτι. Μην μου λένε ότι πάνε κάτω από τον απορροφητήρα ή πάνε κάτω, ας πούμε, στο τζάκι και καπνίζουν. Καταρχήν, το κάπνισμα διαχέεται παντού και απορροφάται παντού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παιδιά μέσα στο σπίτι. Η νικοτίνη απορροφάται από τους καναπέδες, από τα ρούχα μας, από παντού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παιδιά μέσα στο σπίτι και να αναπνέουν βρώμικο αέρα, μολυσμένο αέρα. Ξέρετε, οι πνεύμονες φτιάχτηκαν, ειδικά οι παιδικοί πνεύμονες που είναι ανώριμοι, φτιάχτηκαν να αναπνέουν καθαρό αέρα. Και φτιάχνουν και να αναπνέουν και έναν αέρα μιας καλής θερμοκρασίας. Και εδώ θέλω να πω ότι τη νύχτα που πέφτει ειδικά η θερμοκρασία απέναντι, πολλά παιδάκια αρρωσταίνουν με λαριγγίτιδες, με βροχίτιδες, με βροχοπνευμονίες, με τραχυίτιδες. Mm-hmm. Γιατί κατά τις 3 ώρα τη νύχτα, 2-3 ώρα τη νύχτα που πέφτει η θερμοκρασία, ο παιδικός οργανισμός αλλά και ο οργανισμός των μεγάλων δεν θερμορυθμίζει καλά. Τι θα γίνει με τα σπίτια χωρίς θέρμανση? Σωστό αυτό που λέτε. Τι θα γίνει με τα τζάκια και πόσο θα θερμάνουν τα τζάκια και τι θα καίνε τα τζάκια? Και τι θα γίνει με τον καπνό για τα τζάκια? Και θα μου πείτε τώρα, σκέφτεσαι γιατρέ τον καπνό, ο άλλος θα ζεστάνει το παιδί του, γιατί κινδυνεύει πολύ περισσότερο να πεθάνει από το κρύο παρά από τη ρήπα της ατμόσφαιρας. Συμφωνώ. Οδυνηρό το ένα, οδυνηρότερο το άλλο. Συμφωνώ. Αν είναι να διαλέξει ανάμεσα στα δύο κακά, βεβαίως διαλέγω τη θέρμανση με τα τζάκια από το τίποτα. Mm-hmm. Τι θα γίνει με την κοινωνική ρήπανση? Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, αλλά πάντα θα επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Να πω δύο λόγια. Κανένας λοιπόν, έστω και αν καπνίζει ο ίδιος, που καπνίζουν πολλοί στην Ελλάδα και δυστυχώς χάνουμε γενιές ανθρώπων και από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και από καρκίνο του πνεύμονα, νέους ανθρώπους, καταστρέφονται οικογένειες, πεθαίνουν με έναν πολύ οδυνηρό τρόπο. Πρέπει να κοιτάξουν τουλάχιστον, αν δεν μπορούν να το κόψουν, αν δεν θέλουν να προσφύγουν στους συναδέλφους, στους πνευμονολόγους, που έχουμε και τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, που είναι και στα νοσοκομεία, που είναι και στα ιατρία μας, που έχουμε όλη τη δυνατότητα να συμβουλεύσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, ας καπνίζουν εκτός σπιτιού. Να προφυλάξουν τουλάχιστον τους χώρους και τα παιδιά. Το άσθημα μετά. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και ενηλίκων έχουν άσθημα. Το άσθημα το οποίο εκδηλώνεται με το βήχα, το συνεχή βήχα, με την δυσφορία, με τα πτύελα, με την απόχρεψη και κυρίως με τη δύσπνια, που η δύσπνια είναι κάτι οδυνηρό. Και διάβαζα, έτσι λέγεται σε εμάς τους χώρους μας, ότι λέγανε οι παλιότεροι συνάδελφοι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, μας έλεγαν, για λίγα λεπτά. Mm-hmm. Χωρίς νερό για μέρες.
χωρίς φαγητό για εβδομάδες και χωρίς ηθικούς φραγμούς για ολόκληρη ζωή. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, εντάξει, κόλλαγε στο προηγούμενο. Κόλλαγε. Δεν μπορούσα να μην το πω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι... Κύριε Μελέση, έχω 2 λεπτά χρόνο να τα εκμεταλλευτείτε. Να εκμεταλλευτώ 2 λεπτά. Να πω, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Τα παιδιά πρώτα στους παιδιάτρους και εν συνεχεία στους πνευμονολόγους, γιατί εμείς οι πνευμονολόγοι πάντα παίρνουμε τα πιο βαριά περιστατικά. Δεν θα θέλαμε, αλλά έτσι είναι. Οι ενήλικες. Οι πνευμονολόγοι υπάρχουν παντού, άνετα καταρτισμένοι, πολύ ωραία καταρτισμένα, με τα εργαστήρια για να μετρήσουν την αναπνευστική τους ικανότητα. Δεν είναι μόνο για τις βαριές περιπτώσεις. Ένας σκόπος πρόληψη, ένας τόνος θεραπεία. Να προλάβουμε τα πράγματα από την αρχή. Πολύ περισσότερο τώρα με την οικονομική κρίση, η πρόληψη είναι τελείως αναγκαία. Αναγκαία. Και να απευθύνεστε, να εμπιστεύεστε τους πνευμονολόγους, δεν είναι λίγοι πια, είναι πολλοί, γιατί είναι μια ειδικότητα που διαχειρίζεται και τον άρρωστο και το περιβάλλον και μια ειδικότητα που συνεχώς εξελίσσεται.